Πάμε να πούμε καλημέρα, να βάλουμε εδώ στην παρέα μα τον Υπουργό Επικρατεία, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Χαιρόμαστε πολύ που σα έχουμε κοντά μα. Καλημέρα σα, κύριε Υπουργέ. Καλή Καλή ημέρα. Ευχαριστώ. Και συγχαρητήρια ε, για τα αναβαθμισμένα καθήκοντα. Καλή επιτυχία. Τα πρόσθετα. Ε. Ναι. Θα, θα περάσει. Μην ανησυχείτε. Κάποια <χ> στιγμή <χ> όλα <χ> περνάνε. Θα απογελάει ο Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, θέλουμε, επειδή έτσι είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή και είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, το καταλαβαίνετε κι εσεί, σχετικά με αυτή τη νέα γυναικοκτονία που είχαμε το βράδυ τη Δευτέρα. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Είστε μπαμπά. Έχετε μια κόρη. Ακούγοντα αυτό το θέμα και παρακολουθώντα όλα αυτά τα οποία βγαίνουν στο φω τη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα, τι σκέφτεστε, τι λέτε, ε, κοιτάξτε, νομίζω ότι η πρώτη αντίδραση είναι αυτή λίγο που υποθέτω ότι θα είχαμε όλοι μας. Πώς είναι δυνατόν τώρα έξω από ένα αστυνομικό τμήμα να γίνει ένα τέτοιο φωνικό. Και ειδικά όταν την προηγούμενη στιγμή ε, η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν μέσα στο αστυνομικό τμήμα και είχε ενημερώσει. Άρα νομίζω ε, η πρώτη αντίδραση είναι αυτή η, η, η απορία, ο θυμός... Η, ο εθνισμό, το αδιανόητο, πώ είναι δυνατόν. Ε, εν συνεχεία, καθώ προφανώ κανεί αναζητά το τι ακριβώ έχει συμβεί, θα δει τώρα τα πρωτόκολλα, τι προβλέπεται για το φρουρό, τι κάνει ο αξιωματικό υπηρεσία, πού είναι ο με ποιου προποθέσει μπορεί να γίνει χρήση του όπλου, ήταν κοντά ήταν μακριά, θα μπορούσε να έχει παρέμβει, Υπάρχουν άλλα πράγματα πρόσθετα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Και μετά φτάνουμε και στο. Καθώ εξελίσσεται, α το πω αυτή η σκέψη, προφανώ φτάνει και σε ένα θέμα το οποίο, ειδικά για αυτού του τύπου τα εγκλήματα, αυτή την κατηγορία των εγκλημάτων, είναι εξαιρετικά σύνθετα και δύσκολα. Γιατί, γιατί έχουν όλη αυτή την, α το πω, διακύμανση των προσωπικών σχέσεων. Γιατί δεν είναι ότι αυτό ήταν πρώτη φορά. Ήταν μια κακοποιητική σχέση πέντε ετών. Ε, υποβάλλονταν μηνύσεις, ανακαλούνταν οι μηνύσεις. Διακοπές και επανασυνδέσεις. Όλο αυτό το δύσκολο πλέγμα μιας κακοποιητικής σχέσης. Και αναρωτιόμα, έτσι, αναστοχαζόμενος και λέγοντας τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει κανείς, προφανώς υπάρχουν πράγματα τα οποία, περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουμε κάνει, γιατί... Επειδή εγώ παρακολουθώ την εξέλιξη και τη ποινική νομοθεσία, αλλά όχι μόνο τη ποινική νομοθεσία και τα πράγματα που έχουμε κάνει σαν κυβέρνηση για τα ζητήματα τη αντιμετώπιση τη ενδοοικογενειακή βία, πάντα λε, ναι, τα έχουμε κάνει όλα αυτά, κάναμε την επάυξη του αξιοπίνου, τιμωρούμε αυστηρότερα τι πράξει αυτέ όταν τελούνται σε συνθήκε ενδοοικογενειακή βία, αυξήσαμε το αξιόπινο για την ανθρωποκτονία, ήταν σα θυμίζω. Με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα επισήριζα στα 15 χρόνια, το ξαναπήγαμε στα Ισόβια. Είναι αρκετά αυτά. Όχι, δεν είναι αρκετά αυτά. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε, Έχουμε κάνει πράγματα για να ευαισθητοποιήσουμε την αστυνομία όταν έχει τέτοια περιστατικά. Έχουμε κάνει. Και εκπαιδεύσει έχουν γίνει και ενημερώσει έχουν γίνει και πρωτόκολλα έχουν φτιαχθεί και τα κουμπιά για την ειδοποίηση όταν κάποιο το ζητάει έχει γίνει και για τι δομέ. Και τελικά τι θα πω. Αυτό τι εκφράζει, εκφράζει την, α το πω, κεντρική προτεραιοποίηση. Ωραία. Αυτή ο, έχει συμβεί, γιατί έχουν γίνει πολλά πράγματα. Κατεβαίνουν αυτά κάτω στη δημόσια δίκηση, εκεί που είναι το σημείο επαφή τελικά. Δηλαδή, εγώ μπορώ να τα λέω και να τα θέλω αυτά στο και παιδίο, να Εκεί που γίνεται. Αλλά στο πεδίο κατεβαίνουν, πόσο κατεβαίνουν. Πόσο. Σε ποιο βαθμό. Κατεβαίνουν. Όχι εύκολα. Θέλει επιμονή. Θέλει κι άλλο. Θέλει περισσότερο. Θέλει να δείχνουν όλη μεγαλύτερη ευαισθησία. Ακούμε αυτού του διαλόγου. Μα θυμώνουν όλου. Θέλει, εγώ θα πω, ότι ενδεχομένω θέλει και περισσότερε παρεμβάσει στα ζητήματα του πειθαρχικού δικαίου. Ναι, αλλά μέχρι τότε δεν αντέχουμε περισσότερε Κυριακέ. Ακούστε. Ε, Προφανώ όλα αυτά τα εγκλήματα είναι φρικτά εγκλήματα, και δυστυχώ με την κοινή γνώμη κινητοποιείται όταν συμβαίνουν. Εμεί δεν γεννητοποιούμαστε όταν συμβαίνει. Είμαστε εκεί, τα παρακολουθούμε συνεχώ και την προσπάθεια την κάνουμε συνεχώ. Απλώ τι γίνεται τώρα. Υπάρχει και βελτίωση, αν μιλάτε σε αυτό. Γιατί η Ελλάδα η αλήθεια είναι. Και μόνο που υπάρχουν 17.000 αστυνομικοί που ξέρουν τι σημαίνει έμφυλη βία, ενδοοικογενειακή βία, είναι βελτίωση. Είναι βελτίωση. Εδώ όμω υπάρχει, υπάρχει και μια βελτίωση, σειρά... επιτρέψτε μου, υπάρχει και μια βελτίωση στου απόλυτου αριθμού. Ε, η κάθε. να ξέρουμε τώρα, η κάθε δολοφονία η κάθε ανθρωποκτονία, είναι ένα τραγικό περιστατικό από μόνη της έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Ε, η εγκληματολογία, αλλά και η ποινική επιστήμη, μοιραία χρησιμοποιούν και στατιστικές. Mm -hmm. Στατισ, στατιστικοποιούν αυτά τα περιστατικά mm -hmm. για να βλέπουν πού βρισκόμαστε. Η απάντηση εδώ είναι ότι ναι, η Ελλάδα πρώτον είναι η ασφαλέστερη ή πάντως από τις ασφαλέστερες ευρωπαϊκές χώρες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ασφαλέστερη επίρρος στον πλανήτη. Η απάντηση είναι ότι ειδικά στο επίπεδο των ε, δολοφονιών, των ανθρωποκτονιών, γενικά έχουμε πολύ χαμηλούς αριθμούς. Ειδικά για τις γυναικοκτονίες έχουμε ακόμα χαμηλότερους. Άρα αυτό δεν το λέω για να πω μπράβο μερικά Χρησιμοποίησατε έναν όρο τώρα. Χρησιμοποίησατε έναν όρο. Γυναικοκτονία. Ναι. Έρχεται ο Guardian, χθεσινό δημοσίευμα, το οποίο λέει Μία δολοφονία κάθε μήνα στην Ελλάδα. Είναι ο καιρό η Ελλάδα να αναγνωρίσει τον όρο γυναικοκτονία. Και αυτό το λέει ο Guardian τώρα, δεν το λέει μια. Guardian είναι, αν ξέρουμε. Μια αγγλική αριστερή εφημερίδα. Σωστά. Ναι, <συμίλωση> <έξι, συμίλωση> είναι μια από τι κυκλοφορίε. Είναι μια από τι κυκλοφορίε. Μια ναι. από ναι. τι εφημερίδε με μεγα... τις... που έχει <συμίλωση> από τι μεγαλύτερε κυκλοφορίε στον κόσμο. <συμίλωση> <συμίλω> στον κόσμο. δεν είναι σωστό να, πούμε... να σε βάζει, α πούμε, δίπλα στι ειδήσει από το Πακιστάν και το Ιράν. Όχι, και δε, και αν το κάνει, είναι άδικο για την Ελλάδα. Αλλά γιατί, γιατί επειδή αυτή κυκλοφορεί στην Αγγλία, ναι. Α, πρέπει να ρωτήσουμε τον Guardian, αφού θέλουμε πια να μιλήσουμε, με στατιστικά στοιχεία. Ναι. Σωστά. Ε, Πόσε ανθρωποκτονίε έχουν την ημέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, Πολλέ. Φαντάζομαι. Γι, Γι' αυτό λέω πάντω πολύ περισσότερε. Ωραία. Εντά, που... Τώρα για... να μην κρατήσουμε για... την κριτική Ακριβώς να κρατήσουμε να... την να ερώτηση. Μην Πώς είναι κοσμοπική. Να την κρατήσουμε. Να μην είναι άδικη απλώ. Είναι η ώρα να πούμε ότι αυτό είναι μια ειδική κατηγορία έγκλημα. Και θα το αναγνωρίσουμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την ορολογία. Σωστά. Ανοίγει αυτή η συζήτηση. Mm -hmm. Κάποιοι θέλουν να την ανοίξουν αυτή τη συζήτηση. Άλλοι και ο ΣΥΡΙΖΑ είδα κάτι τροπολογίε ή κάτι τέτοιο κτλ. Αυτό αφορά, φαντάζομαι, τον ποινικό κώδικα, έτσι δεν είναι. Λέω. Ε, φαντάζομαι όμω ναι. Γιατί υπάρχουν δύο προσεγγίσει εδώ. Το ένα είναι η και τα λοιπά. αυτο αφορα φανταζομαι τον ποινικο κωδικα ετσι δεν ειναι λεω φανταζομαι ομω ναι γιατι υπαρχουν δυο προσεγγισει εδω το ενα ειναι η χρηση του όρου με το κοινωνικό τη φορτίο, που ουσιαστικά τι φανερώνει, φανερώνει την ευαισθητοποίηση απέναντι σε τέτοιου είδου φαινόμενα που στρέφονται εναντίον των γυναικών από άντρε. Και αυτό μπορεί να αφορά στερεότυπα, αντιλήψει και επομένω η χρήση βοηθά στο να ξεπεραστούν αυτά τα στερεότυπα. Εκεί μια χαρά είμαστε. Αν όμω αφορά το θέμα το ποινικό, εδώ το ερώτημα είναι τι ακριβώ θα προσθέσει και τι ακριβώ επιδιώκει. Η γυναικοκτονία, θυμίζω ότι είναι μια δολοφονία γυναίκα. Με τι τιμωρείται η ανθρωποκτονία στον ποινικό κώδικα, Ισόβια κάθριξη έχουμε μεγαλύτερη ποινή. Όχι, αυτή είναι. Όχι. Άρα λέτε ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό αποτέλεσμα. Λέτε, δεν υπάρχει. Αυτό Ξέρετε νοήτε. πότε θα είχε νόημα αυτή η συζήτηση. Με τον Σεριζαϊκό ποινικό κώδικα, όπου η ανθρωποκτονία είχε 15 ετή κάθριξη, θα μπορούσε να υπάρχει ένα επιχείρημα, δηλαδή ετιμωρείτο με, όχι με ισόβια, αλλά με 15 έτη. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα επιχείρημα ότι υποσυνθήκες τελέσεως ανθρωποκτονίας σε συνθήκε ενδοοικογενειακή βία, αυτό να αποτελεί επιβαρυντική περίσταση. Και επομένω τότε από να γίνεται ισόβια. Να τότε ισόβια, να γίνεται, να γίνεται Άρα λέτε λοιπόν. Αφού τώρα έχουμε ισόβια. Σοβία οπότε μεγαλύτερη ποινή δεν μπορεί ε, να υπάρχει. Τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση. Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να πάμε λιγάκι στο περιστατικό με την 28χρονη. Έχει το εξή νόημα, μου ήρθε να σα να, να το κλείσουμε ένα, με αυτό Για μια ακόμη φορά έχουμε μπροστά έναν ποινικό λαϊκισμό από την πλευρά, από ορισμένε πλευρέ μια κάποια αριστερά, για να μην το βάλω στο τσουβάλι. Το οποίο δεν έχει κανένα πρακτικό νόημα. Είναι για μια ακόμη φορά μια δίθεν ευαισθησία. Διθενιά σε επίπεδο ποινικού αυτή η συζήτηση. Γιατί επαναλαμβάνω, οι ανθρωποκτονίε τιμωρούνται όλε με την ποινή τη σουβίου καθήριξη. Θα το κάνουμε δεν και αυτό τώρα πολιτική παραπάνε. κόντρα. Αναρωτιέμαι δηλαδή. Επειδή, αυτό, το, όμως επειδή είναι θένετε... σωστό, ερώτημα, σωστό ερώτημα. Και το θέτω σε όλου. Ε, Ήταν και η κυρία Κεπαγιά μετά εδώ. Σωστό ερώτημα. Πρέπει να το απευθύνετε σε αυτού που το λένε αυτό. Για να δούμε την προστιθέμενη αξία, επαναλαμβάνω. Όχι σε κοινωνικό επίπεδο, την αναγνώρισα. Αλλά σε ποινικό επίπεδο. Μάλιστα. Ναι. Έτσι. Κύριε Υπουργέ, για πάμε να μα πείτε. Θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή, θεωρείτε, μετά από αυτή την γυναικοκτονία που είχαμε στον τρόπο λειτουργία των αστυνομικών. Μπορεί να πρέπει να αλλάξει το πρωτόκολλο, θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να εκπαιδευτούν να κάπως διαφορετικά. Οι κανόνες εμπλοκή να διαφοροποιηθούν με του. Ακόμα κάποιο τρόπο. και αυτό το κομμάτι. Οι κανόνε εμπλοκή αναφέρεται στη χρήση των πυροβολών όπλων, προφανώ. Ε, προφανώ. Τώρα έτσι. η εμπλοκή αυτό. αυτή είναι. Ε. Δεν είναι να σου πω, κάτσε ήσυχα. Ο φρουρό ήταν στο φυλάκιο και. Η, μ, απάντηση είναι, είναι, η, απάντηση, η απάντηση είναι. Η απάντηση είναι ότι όλο αυτό θέλει πολύ προσοχή. Ειδικά το θέμα τη χρήση των πυροβολών όπλων. Γιατί διότι ενώ μερικά πράγματα μας φαίνονται αρκετά προφανή, δηλαδή θα έλεγε κανένας, βλέπεις κάποιον ο οποίος πάει να σκοτώσει κάποιον άλλον, μπορείς να κάνεις χρήση πυροβολού όπλου ή όχι. Ε, νομίζω η αντίδρασή μας εδώ θα ήταν ναι. Έτσι δεν είναι. Ε, θέλει μια προσοχή, η τυποποίηση, ειναι θελει μια προσοχη η τυποποιηση γιατι μη βρεθούμε τώρα στην άλλη άκρη, έτσι. Δηλαδή μη βρεθούμε να χρησιμοποιούν εύκολα το όπλο οι αστυνομικοί και επομένως να έχουμε πια νεκρούς που ενδεχομένω θα έπρεπε απλώ να συλληφθούν, να καταδιωχθούν, να κρατηθούν, να τιμωρηθούν. Εσείς Άρα τι λοιπόν θέλει μια ισορροπία. Θέλω να μην την ισορροπεί. Θέλετε την ισορροπία. Θέλω την ισορροπία. Ά, τι προτείνετε ότι θα μπορούσε να είναι το καλύτερο. Νομίζω τώρα... ότι θα Φέρετε. μπορούσαμε Φέρετε. να δούμε ξανά του κανόνε εμπλοκή, αλλά πάντω με πάρα πολλή προσοχή. Μάλιστα. Τώρα, όσον δηλαδή, αφορά τι αλλαγέ. Και, και σε αυτή τη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι. Ε, μπορεί να υπάρξει ένα λαϊκισμό από την ανάποδη τώρα. Δηλαδή, τι να τραβάει το όπλο για ψηλουπίδημα. Του έκανε σήμα να σταματήσει για το κόκκινο, δεν σταμάτησε να τραβήξει όπλο. Ε, όχι. Γι' αυτό λέω λοιπόν, πρέπει να δούμε τις προϋποθέσεις και να δούμε τους όρους με τους οποίους μπορεί να τραβήξει να χρησιμοποιήσει το όπλο. Αν θεωρούμε ότι τώρα είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και έχει καταλήξει να μην το τραβάει ποτέ το όπλο, να το πω έτσι, ίσως πρέπει να το Πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αλλά θέλει πολλή προσοχή, πολλή συζήτηση, πολλή σκέψη για να μην ξεχυλώσει αυτού. Υπάρχουν και μη θανατηφόρα όπλα, υπάρχουν αυτέ οι περίφημε συσκευέ ηλεκτρική ηλεκτροσόκ. Ναι, αλλά τώρα α ας πούμε. Ας το πούμε, πούμε, ας πούμε είναι κίνδυση, και τώρα α πούμε. Σωστά. Α πούμε όμω τώρα σε αυτή την περίπτωση το ερώτημα ήταν δύο ερωτήματα, τα οποία νομίζω το καταλαβαίνουν. Ένα πρωτόκολλο το οποίο του λέει στου φρουρού ότι ό,τι και να δείτε, επειδή εσεί φυλάτε εδώ, ε, δεν κουνιέστε. Δεν Εκεί τώρα, να το πω αλλιώ, χρειάζεται και η κοινή ώρες ευφύεια ωρε Δηλαδή, όπω και να τον φτιάξω τον κανόνα, ο κανόνα πάντοτε αναφέρεται ας το πω, στο πώ το 99% των περιπτώσεων. Υπάρχει το 1%. Το οποίο πρέπει και ο άλλο να καταλαβαίνει λίγο να του κόβει, που λέμε. Υπάρχει μια ενσυναίσθηση. Ένα ε, γεγονότο. Ενσυναίσθηση, θέλω να το πείτε. Να του κόβει, να το πούμε. Να, το πούμε, το να καταλαβαίνει. Δηλαδή, άμα βλέπει τώρα, είσαι φρουρό. Ναι, σου γναι, μην κινείς. Βλέπει, παιδί μου, στα 20 μέτρα απέναντι ότι γίνεται μια δολοφονία. Ε, δεν ακολουθεί. Τι θα κάνει, θα πει πόστο μου. Εκεί λοιπόν, ναι, μεν ο κανόνα και σωστό είναι ο κανόνα. Γιατί είναι σωστό ο κανόνα, Γιατί σου λέει ότι η φρουρά υποτίθεται, μη μου γίνει μια πράξη αντιπερισπασμού, mm -hmm. και σηκώνεσαι εσύ να φύγει, αδειάσει το τμήμα και άρα mm -hmm. μπουνε, ξέρω εγώ. Αυτή είναι γιατά, η γιατά, βασική γιατά. ιδέα τη φρουρά. Ωραία. Αλλά ένα ζήτημα είναι να καταλαβαίνει. <τωρίζοντα> <σο bays> <τωρίζοντα> τώρα, εκεί που γίνεται μια δολοφονία αντιπερισπασμό είναι ή γίνεται μια δολοφονία. Είναι όπω το λέει. Άρα λοιπόν, λίγο να καταλαβαίνει κι εσύ τι γίνεται. Έτσι. Και έρχεται αμέσω μετά η φράση το περιπολικό, δεν είναι ταξί. Δηλαδή, κάπω έτσι Για είναι αυτό το γεγονό. Γι' αυτό και λέω. Έρχεται τώρα. Βλέπει τώρα να πούμε μια γυναίκα ετσι η φραση το περιπολικο δεν ειναι ταξι δηλαδη καπω ετσι ειναι το πραγμα γι αυτο είναι σε αγωνία, είναι τρομαγμένη. Προφανώ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Ναι. Η φράση, προφανώ το περιπολικό δεν είναι ταξί, συμφωνούμε. Δεν το παίρνουμε για να πάμε, ξέρω στο σούπερ μάρκετ. Αλλά βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίο είναι τρομαγμένο και σου λέει εκείνη την ώρα: ρε, παιδί μου, βοήθησε με, γιατί θέλω να πάω ασφάλεια στο σπίτι μου. Ανησυχώ. Εντάξει, Μι, μην είσαι. Ναι, δεν είναι ταξί. Αλλά τώρα βοήθησε τη, τη συγκεκριμένη. Ο, το πρωτόκολλο καλά το λέει. Αλλά πάντα γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει μία στοιχειώδη ευελιξία, η οποία πηγάζει από την κοινή λογική. Η κοινή λογική είναι που πρέπει να μα λύνει τα θέματα. Η αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν είναι καλύτερο να διακινδυνεύσει. Πάω εγώ τώρα λίγο στο παπούτσια του αστυνομικού. Μία επίπληξη. Γιατί δεν έκανε σωστή χρήση του περιπολικού. Αλλά προστάτευσε έναν άνθρωπο. Θα σε τιμωρήσουν, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω γιατί δεν τήρησε το πρωτόκολλο. Αλλά τώρα που είσαι εκτεθειμένος σε αυτόν τον κίνδυνο, ότι αμέλησες κάτι πολύ πιο σοβαρό, κάτι πολύ πιο έντονο, πιο βαρύ, δεν θα ήταν καλύτερο Έτσι, να είχε σταθμίσει ναι. τις συνθήκες. Άνα, τι συνθήκε. Αν να πει. Καρατομήσει. Να... Ε, θα θέλω να ρωτήσω για τι καρατομήσει, θα υπάρξουν και άλλε, κύριε Υπουργέ. Δεν το ξέρω. Και σε πιο υψηλό επίπεδο. Ε, δεν το ξέρω. Είμαι σίγουρο ότι το παρακολουθεί τι λεπτομέρειε, να το πω, τι υποθέσεω και την τον καταλογισμό των ευθυνών. Τι παρακολουθεί ο Υπουργό και θα κάνει αυτό που πρέπει. Εγώ Άλιστα. θέλω να ρωτήσω και για του αστυνομικού, οι οποίοι ήταν στο τμήμα φύλεξη επισήμων. Τον VIP, όπω λέμε. Είχαμε ακούσει ότι αυτοί οι αστυνομικοί ε, θα, θα πάνε σε τμήματα, θα βγαίνουν για περιπολίε. Και είναι και μεγάλο το νούμερο. Έχουν φύγει από εκεί, ξέρετε, που βρίσκονται, φύγει. τι κάνουν. Ε, και πού είναι. Και π, μπορώ πού είναι. να σα πω ότι από μένα φύγανε πάντω. Από σα φύγανε. Εντάξει. Ε, πού άρα προφανώ είναι στι υπηρεσίε του. Ε, τώρα εδώ πώ πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το ζήτημα. Ε, Γιατί ποιο. αν πήραμε έναν άνθρωπο ας πούμε, από τη δική σα βουρά, που μπορεί να τον χρειαζόσασταν, μπορεί και όχι. Και τελικά τον βάλαμε σε ένα τμήμα να βαράει σφραγίδε, βεβαιώνοντα γνήσια υπογραφή. Έχουμε κάνει κάτι. Ε, η απάντηση εδώ είναι ότι αυτό το επιχειρησιακό γνωρίζοντα το χρυσοχοΐδι, είμαι σίγουρο ότι δεν του πήρε για να του πάνε κάτι στα τμήματα. Του πήρε για να απελευθερώσει ενδεχομένω κάποιους οι οποίοι μπορεί να ήταν στα τμήματα να βάλει αυτού. Αλλά τελικά κάποιο θα βγει έξω. Άρα η ιδέα ήταν να ενισχύσουμε το έξω. Να πω και επίση την εμπειρία μου από την περιοχή μου, α το πω. Ε, την περιοχή εννοώ την περιοχή που εκλέγω. Ναι αυτή η Μεγάλο περιοχή, πρόβλημα αυτή η περιοχή το, το παλιό Έχει ορισμένα, πρόβλημα. σημεία, ορισμένα σημεία τα οποία είναι δυσκολεμένα πολύ. Δεν πα. πάει. Είναι. Εντάξει, τώρα ακραίο το δεν πα. Λέω δυσκολεμένα. Να. Λοιπόν, ε, υπάρχει σαφή η, η, η εικόνα ενισχύσεω τη αστυνομία. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Μου λέτε και μια απορία. Ένα χρόνο και ένα μήνα μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, τι ψάχνουμε στα αρχεία των υπηρεσιών για να βρούμε. Πού οφείλεται αυτή η έφοδο για την ανάκτηση των ηχητικών ντοκουμέντων αυτή τη στιγμή. Να αυτό. Ναι. Ένα, χρόνο. Ένα χρόνο. δηλαδή μέχρι <ένα χρονο>, τώρα. <χ> <χ> τα ηχητικά ντοκουμέντα στα οποία γίνεται, πάνω στα οποία γίνεται η έρευνα. Ποιο τα είχε. Αλλά δεν ξέρω ποιο τα είχε. Φαντάζομαι ότι τηρούνται κάπου αρχαία. Δεν το ξέρω τη λεπτομέρεια τώρα αυτή που είναι και που δεν είναι. Αλλά, αλλά εκεί που έρευνα. έγινε η έρευνα. Φαντάζομαι Οι ότι υπάρχουν αρχαία. Δεν αρχή αρχή. είχαν αρχή. αυτό το υλικό να το Δεν υπήρχε η ανάγκη να τα ακούσει κάποιο αυτά. Για να βητύξουν... Μέσα στον προηγούμενο χρόνο. Υποθέτω ότι αυτά έχουν διαβιβαστεί στην ανάκριση. Όχι, υποθέτω, αυτό ξέρω. Mm -hmm. Ξέρω, δηλαδή, πώ το ξέρω, το ξέρω από τη δημόσια συζήτηση. Το ξέρω. Mm. το ξέρω παλού. Λοιπόν, έχουν διαβιβαστεί αυτά, το σύνολο αυτών των αρχείων έχει διαβιβαστεί στην mm. ανάκριση. Ωραία. Θέλω να διευκρινίσω το εξή. Γιατί εδώ καμιά φορά έχω την αίσθηση των, των διαλόγων. Αυτό το οποίο κατεξοχήν γίνεται στα ΤΕΜΠΗ. Είναι η δικαστική διερεύνηση τη υποθέσεω, η ανάκριση, η οποία οδηγεί, επειδή έχουν κινηθεί σε ποινικέ διώξει, έχει οδηγήσει και σε προφυλακίσει, έχει οδηγήσει σε πολιτιστικού όρου. Αυτή τη βάση είμαστε. Είμαστε στη βάση σαν ανεκρίσεω. Οι, οι διάφορε πράξει γίνονται από τι δικαστικέ αρχέ. Δεν εισαγγελέας... υπάρχει κάτι άλλο. Ωραία. Ο εισαγγελέα, ο οποίο πήγε χθε ναι. για να πάρει τα ηχογραφημένα ντοκουμέντα ναι. από τη μήτρα του, από εκεί Στα... που υπάρχει ηχογράφηση. Mm. Ένα χρόνο τώρα. Δεν τα είχε χρειαστεί. Πώ ερευνά την με υπόθεση. Με μία επιφυλάξη, επειδή εγώ δεν ξέρω αν ο εισαγγελέα είναι συνδεόμενο καθιονδήποτε τρόπο με την ανάκριση και είναι στα πλαίσια τη διεξαγόμενη ανάκριση, ναι. είναι μία άλλη πράξη mm -hmm. που ερευνάται. Αυτό Και φτιάχνετε μια άλλη δικογραφία γιατί έμαθα ότι ο κ. Σανδουλάκη πήγε για τα ζητήματα αυτά. Έτσι δεν είναι. Και επομένω κινείται μια άλλη διαδικασία τώρα ποινική. ποινική. Λοιπόν, ναι. Μια άλλη ποινική διαδικασία η οποία μπορεί να αφορά την πλαστογραφία, παραδείγματο χάρη. Αυτό είναι μια άλλη. Ναι. Άρα αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι μια άλλη ποινική δικογραφία. Μπορεί να μην είναι συνδεόμενη αμέσω ευθέω mm. με τη δικογραφία της τη ανάκριση στη Λάρισα. Και να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να συσχετιστεί, μπορεί να μην συσχετιστεί. Το σίγουρο είναι, και νομίζω εκεί κανείς πρέπει να μείνει, ότι πάντως η δικαιοσύνη κάνει τις ενέργειες που πρέπει να Σε Το ρεπορτάζ Σας... των νέων σήμερα λέει ότι αυτή η έφοδος έγινε προκειμένου να φτέσουν στα... στη διάθεση του εφέτη ανακριτή σωτήρι Μπακαήμι το περιεχόμενο των σκληρών δίσκων με τα πρωτότυπα ηχητικά των συνομιλιών. Ναι. Δηλαδή μέχρι τώρα. Ο άνθρωπος ο κάνει την έρευνα. Αυτό δεν, 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 ο ο έκανα έκανα είμαι, είμαι, δεν είναι δεν ξέρω, ναι. ο κ. Μακαήμι, δεν είναι. Ο άνθρωπο ο οποίο κάνει την έρευνα. Πάνω, ναι, πάνω, σε ποια ηχητικά δούλευε. Ναι. Διαβάζω επίση το εξή. Πάντω δεν έχετε διαβάσει. Αύριο. Δεν έχουν διαβαστεί αυτά. Ναι, Αυτό δεν έχετε διαβάσει κι εσεί. Ναι, αλλά τώρα εδώ οι εξελίξει μα βάζουν κάποια ερωτηματικά. Αύριο Κλιμάκιο τη χημική υπηρεσία θα κάνουν χημικό έλεγχο στα χώματα που περισυνελέγησαν. Αυτά που έχουν πάει σε ένα οικόπεδο. Stop. Αυτό τώρα δίνει την εικόνα στο μέσο τηλεθεατή που μα ακούει ότι μέχρι τώρα ο έλεγχο και η διερεύνηση αυτή τη υπόθεση γίνεται με έναν τρόπο ο οποίο είναι μεθοδικό, να το πω για να είμαι ευγενικό. Να σα πω ναι. Η απάντηση είναι ναι. Να μα το Και να πω γιατί μας το ναι. Και μας να πω γιατί ναι. ναι. Ε, διότι κάθε ισχυρισμό. Πρέπει να σα πω λίγο την αρχιτεκτονική τη ποινική δίκη. Στην ποινική δίκη τι έχουμε. Έχουμε έναν κατηγορούμενο. Μην κατηγορούμενος... το μη απλώσουμε τόσο ναι. πολύ, αν θέλετε, να μα Ναι, πει ναι πει αλλά εγώ... γιατί το λέω. Γιατί διότι σε μεγάλο βαθμό ναι. το γεγονό ότι έτσι είναι η αρχιτεκτονική δίνει τη δυνατότητα και σε αυτού οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι και σε αυτού οι οποίοι είναι πολιτικώ ενάγοντε να υποβάλουν αιτήματα στην ανάκριση και τα αιτήματα αυτά να γίνονται δεκτά ή να απορρίπτονται σύμφωνα με την κρίση του δικαστή. Εδώ, εν η εντύπωση που μου δημιουργείται είναι ότι κάθε αίτημα το οποίο έρχεται από την πλευρά τη πολιτική αγωγή γίνεται δεκτό προ έρευνα και προ έλεγχο. Άρα, καθώ ανακύπτουν ζητήματα από πληροφορίε, από τα μέσα, από έρευνε, από την ίδια την ανάκριση, μπορεί να ανακύπτουν προ τι αναπτύξει. Μα το μαύρο ποτέ δεν είναι το πρώτο πράγμα στο οποίο προστρέχει για να ακούσει τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Ξέρω, τώρα με ρωτάτε κάτι για τη δικογραφία την οποία δεν το ξέρω εγώ είναι η κοινή λογική που λέγαμε νωρίτερα. Ε, ε, ωραία ερωτήματα είναι αυτά. Να τα ρωτήσετε στη δικαιοσύνη. δικαιοσύνη. Ναι, Μάλιστα. Ε, εγώ δεν το ξέρω τώρα αυτό. Δεν έχω πρόσβαση Μάλιστα. στην ποινική Μάλιστα. δικογραφία για να σα πω ποιο είναι το υλικό το οποίο περιέχεται στην ποινική δικογραφία. Αν λόγου χάρη περιέχονται οι απομαγνητοφωνημένε, Αν έχουν σταλεί και το κύριο υλικό. Uh -huh. Εάν έχουν. Δεν το ξέρω όλο αυτό να σα το πω. Μάλιστα. Νομίζω όμω, να το πω αλλιώ, ε, ότι βλέπω επιμέλεια εγώ έχοντα και την εμπειρία, αν θέλετε, τη ε, ποινική δικηγορία. Μεγάλη επιμέλεια Μάλιστα. βλέπω στην υπόθεση αυτή. Ευτυχώ. Πάντω το θέμα είναι, κύριε Υπουργέ, ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα τοξικότητα και πόλωση και βλέπουμε ότι έτσι θα πάμε και προ τι ευρωεκλογέ. Ένα κλίμα όμω το οποίο δεν αρέσει σε κανέναν. Και κυρίω στον κόσμο. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να κληθούν και θα πάνε να ψηφίσουν στι 9 Ιουνίου. Πώ σκέφτεστε όλο αυτό τώρα να το διαχειριστείτε και να το αντιμετωπίσετε, Δηλαδή, κάπως πρέπει να γίνει, Δηλαδή, κάπω πρέπει να αλλάξει αυτό το κλίμα. Δεν μπορεί να πάμε έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Εμεί, ό,τι μπορούμε για να το κατευνάσουμε, να το πω, κάνουμε. Ε, προσπάθουμε και να μην σηκώνουμε του τόνου. Δεχόμαστε απίθανε ύβρι και φοβερέ συκοφαντίε. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είμαστε ψύχρεμοι σε αυτό. Δηλαδή, εσεί τα κάνετε όλα καλά, όλα σωστά. Σωστά. Έτσι, όπως το λέτε η αντιπολίτευση είναι ακόμα και τη αντιπολίτευση. Κάνουμε ω προ Φοβερή διάθεση, διάθεση προς άλλα, αυτοκριτική. Αλλά ω προ <laughs> αυτό όλα. Φοβερή διάθεση. Πραγματικά όλα. Και, με, και καταπίνουμε απίστευτα πράγματα που ακούμε. Απίστευτα, αδιανόητα. Όπω ποιο. Εγώ λέω αυτή η θεωρία. Μα, μα, μα δεν είσαι, σε Παρακολούθησε την Βουλή. Ναι. Ε, λιγάκι. Ε, μπορούσαμε να, να κάνουμε Δολοφόνοι. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δολοφόνη. Εγκληματίε. Αυτά ακούμε. Αυτά ακούμε. Προχθέ δεν ακούσαμε ότι την, δεν είδαμε την επίθεση στην ε, σύζυγο του Πρωθυπουργού. Τι ήταν αυτό. Για εξηγήστε μου τη λογική αυτού του πράγματος Να συζητάμε δημόσια για το πόθεν του Πρωθυπουργού 24 φορές ελεγμένο. Ο Μητσοτάκης δεν εκλέχτηκε χτες. Εκλέγεται από το 2004. Έτσι. Το 2004 μέχρι το 2024 έχουμε τώρα 20 χρόνια. Επί 20 χρόνια ελέγχεται το πόθεν του. Και έρχεται μια κυρία η οποία εξελέγει ένα χρόνο βουλευτής και συζητάμε για το πόθεν έσχης του Μητσοτάκη και τη συζύγου του, ενώ έχουν ανακύψει ζητήματα για το πόθεν έσχεση του Προέδρου τη, αυτό δεν συζητάει κανεί, ούτε απασχολεί. Ούτε χρειάζεται να δώσουν. Μα είπατε, θα δημοσιότητα καλά, μέχρι 30 μ. Καλά να είναι Καλά να είναι ο άνθρωπος, θα το δώσει δημοσιότητα. Ελπίζω να τα μελετάνε καλά εκεί, να το φτιάξουν όπως πρέπει. Λοιπόν, Έχετε κάποιες πληροφορίες καμία, πάνω σε αυτό. Καμία, καμία. λέω, όπως... ελπίζω να το φτιάξουν καλά, το καλά, καλά, να το φτιάξουν όπως πρέπει. Το διαδικαστικό εννοείται. Όχι, δεν λέω πιτάκια. θα κυρέψει. Λέω ότι όταν τίθεται στο δημόσιο διάλογο, αν με ρωτήσετε εμένα τώρα, ε, ξέρετε κύριε Βορύδη, κοιτάξαμε το πόθεν σα και έχουμε μία απορία. Βλέπουμε μία επάυξη τη περιουσία σας κατά 5 ευρώ. Θέλετε να μας πείτε από πού προέκυψε. Εγώ την απάντηση αυτή εντός 24ωρου θα σας τη δώσω. Γιατί ξέρω τι έχει το ποθενέσκης μου, ξέρω τι είναι η περιουσία μου, ξέρω τα εισόδηματά μου, ξέρω από πού έχω χρήματα, ξέρω... που ξέρω. Όλοι δεν την έχουν αυτή την εικόνα. Να ε, μόλι δω... δεν την έχουνε. Δεν τη δίνουν όμως αυτή την ε, εικόνα. Εμ, γιατί δεν τη δίνουνε. Άρα α. κάτι υπάρχει, πιστεύω. Δεν ξέρω εγώ τώρα αυτό. τι να σα πω. Λέτε ότι μαγειρεύει. Εκτό κι αν είναι σύνθετο, είναι πολύπλοκο, θέλει σκέψη, δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω α το κοιτάξουν εκεί, γιατί φαντάζομαι ότι είναι αυξημένη πολυπλοκότητα για να χρειάζονται και ατελείωτοι μήνε προκειμένου να δοθεί μια εύκολη απάντηση. Άρα ε, κατι ψήνετε, κάτι ψήνεται, κάτι μαγειρεύεται. Ε, το ξέρω. Κάτι έτσι Η μου πάει. δραστηριότητα του κυρίου Κασελάκη πάντω ήταν. Πολυσχηδή. Αυτό δικαιολογεί νομίζω και ένα περιθώριο καθυστέρηση. Έτσι, γιατί εδώ ζητά από τι δικέ μα τράπεζε τι βεβαιώσει και άλλε σου λένε μπε στο e-banking και πάρτε και άλλε σου λένε δώσε μα 15 μέρε. Εντάξει, είσαι πολιτικό αρχηγό. Σου βάζουν ένα θέμα. Δεν είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει πάντω. Ναι. Δεν Λέτε. είναι πολύ δύσκολο. Κύριε Υπουργέ, χθε είχαμε τον κύριο Νίκο Παπά εδώ, ο μα είπε αρχιερέα τη συγκάλυψη ο Κυριακό Μητσοτάκη. Ποια συγκάλυψη. Αυτή που λέγαμε προηγουμένω. Τα τα Ποια είναι η συγκάλυψη? Τι έχετε καταλάβει, ποιο είναι η συγκάλυψη που δεν καταλάβει. Τα μονταρισμένα ηχητικά λέει. Figuring... Τα οποία ο, ο, τι αντικείμενο. Ο Ποιο ήταν, ακούστε τώρα, δηλαδή τέτοια πράγματα που ακούω. Άρα λοιπόν, είμαστε στι πρώτε δύο μέρε αυτού του φοβερού δυστυχήματο, αυτή τη τραγωδία. Θυμίζω εκείνη τη χρονική στιγμή, δεν είναι ακόμα καν ταυτοποιημένοι νεκροί. Έτσι. έχουν να βρούνε σωρού, υπάρχουν τραυματίε έχει να γίνει μια πάρα πολύ δύσκολη διαχείριση. Αλλά ξέρουμε ότι είναι πάνω από 50. Προσέξτε. Το ε, ξέρουμε. Και ακούγονται και νούμερα μεγάλα ναι, εντάξει, τώρα. Κοιτάξτε. Ναι, ναι, και ακουγόταν. Ναι, 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 σωστά, ναι, σωστά. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν κάθετο Μητσοτάκη έχει να, αυτό το πράγμα. Ο Καραμαλή δεν ξέρω ποιο άλλο. Κάποιο του στο γραφείο και λένε. Για τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε πλαστογραφία. Σε τι να κάνουμε πλαστογραφία? Σε κάτι ηχητικά. Μάλιστα. Ναι, αλλά και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκαν και τα αναζήτησαν. Και, και τελικά φαίνεται ότι ίσω. Γιατί έχουν... να κάνουμε πλαστογραφία για να το ρίξουμε στο ανθρώπινο λάθο. Το οποίο δεν υπήρχε. Άρα, εκείνη την ώρα την δραματική, η, ο ισχυρισμό τη αντιπολιτεύσεω είναι την ώρα που πρέπει να βρεθούν τα νοσοκομεία. Την ώρα που πρέπει να φροντιστούν οι τραυματίε. Την ώρα που πρέπει να γίνουν οι συλλήψει. Την ώρα που έχει γίνει όλο αυτό. Κάποιος ασχολείται με το να πλαστογραφήσει κάτι ηχητικά, για να αποδείξει αυτό το οποίο βεβαίω είναι αληθέ. Δηλαδή τί, ότι υπήρχε ανθρώπινο σφάλμα. Ναι, αλλά αυτό αλλά... το οποίο σα χρεώνει είναι ότι η, δεν ήταν ε, μόνο αυτό. η αυτό. επικοινωνία τη στιγμή. Ποιο αρνήθηκε. αρνήθηκε. <σχει> δύο λεπτά. Ποιο έχει ισχυρισμό ότι ήταν μόνο αυτό. Η αντιπολίτευση δεν λέει ότι δεν ήταν μόνο ανθρώπινο λάθο. Ότι δηλαδή, δεν ήταν μόνο αυτό. Δεν μπορεί να φταίει μόνο αυτό. Και υπάρχει στη εσύ... συμπολίτευση ισχυρισμό ότι ήταν μόνο αυτό. Και πότε το είπα αυτό. Εντάξει, άρα, θα πάμε σε μια άρα θα πάμε σε μια προανακριτική να τα φωτίσει αυτά. Πάμε τώρα. Ενώ λοιπόν, εμεί λέμε στο πόρισμά μα ότι υπήρχαν συστημικά διαχρονικά προβλήματα στη λειτουργία του σιδηροδρόμου mm. και τα περιγράφουμε ποια είναι, μετά ανακύπτει το ζήτημα τη ποινική ευθύνη. Όχι τη πολιτική ευθύνη. τη ποινική ευθύνη των πολιτικών προσώπων. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, ε, ε, oh, Συγγνώμη, συγγνώμη. Χθε είχατε επισκέψει στο Μαξίμου. Μάθαμε. Ποιος, ποιος ο αδερφό και ο γιο του δεν κυρίου Μπελέρη. Το ξέρω. Το ξέρω. Κύριος Μπελέρη θα είναι στα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία. Θα ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία εντό των επόμενων ημερών. Θα είναι μέσα ο κύριο Μπελέρη. Δεν το ξέρω. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Και αν το ξέρατε.